Αγαπητοί φίλοι του Φόρουμ των Δελφών, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συζήτηση, που είναι η πρώτη που οργανώνουμε φέτος για τα επίκαιρα θέματα της Εθνικής Παλιγενεσίας, 200 χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στο Φόρουμ των Δελφών έχουμε σχεδιάσει, με τη βοήθεια επιφανών ιστορικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σημαντικές ενότητες γύρω από τα 200 σχεδόν χρόνια της ίδρυσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ενότητες και ομιλητές που θα ανακοινώσουμε την προσεχή Δευτέρα 1η Μαρτίου και που ασφαλώς θα συνεχίσουμε να προγραμματίζουμε για το υπόλοιπο διάστημα. Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης προέκυψε από την ανάγνωση του τελευταίου εξαιρετικού βιβλίου του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου, «Τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα», όπου αρκετές φορές αναγνωρίζει με έμφαση το σημαντικό ρόλο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου ως θεμελιωτή της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας και αρχιτέκτονα του ελληνικού έθνους. Όχι πως όλοι οι σχεδόν ιστορικοί μας, του κυρίου Βερέμι περιλαμβανομένου, δεν αναγνώρισαν στα βιβλία τους τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος συνέδεσε την αρχαιότητα με την νεότερη Ελλάδα μέσω των Βυζαντινών χρόνων. Θυμάμαι, πρέπει να πω, έντονα στα γυμνασιακά μου χρόνια στο Βαρβάκιο, τους καθηγητές ιστορίας να μας μιλούν με πάθος για το μνημειώδες αυτό έργο. Έτσι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σήμερα, ξεκινάμε τον ιστορικό κύκλο του Φόρουμ των Δελφών με τη συζήτηση για τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Στη συζήτηση συμμετέχουν ο καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Θάνος Βερέμης, και ο συγγραφέας και συντάκτης εφημερίδας Καθημερινής, ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος. Τους ευχαριστώ και τους δύο πραγματικά ιδιαίτερα, με την προσδοκία να ειδωθούμε και πάλι, ελπίζω με φυσικό τρόπο αυτή τη φορά, στο προσεχές Φόρουμ των Δελφών το προσεχή Μάιο. Αγαπητοί κύριοι, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Τζακαράδα Πηλίου, the floor is yours. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, Τάκη. Θέλεις να αρχίσω εγώ? Νομίζω ότι οφείλεις να αρχίσεις εσύ. Σύμφωνοι. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το πρώτο που πρέπει να πούμε για τον Παπαρηγόπουλο είναι ότι αυτός ως λόγιος και ο προηγούμενος του διαφωτισμού, ο μεγάλος ηγέτης, ο Αδαμάντιος Κοραής, είναι οι δύο πατέρες της ελληνικής, της ελληνικής οργάνωσης, του κράτους, του έθνους κράτους και στη συνέχεια της ορίμανσής του. Ο μεν Αδαμάντιος Κοραής μιλάει για την επιστροφή στην αρχαιότητα κυρίως, που είναι και η πηγή του, της λογικοκρατούμενης κοινωνίας που θέλει ο διαφωτισμός, και πιστεύει ότι οι Έλληνες θα αποκτήσουν την παλιά τους δόξα, εξού και η λέξη παλιγενεσία που χρησιμοποιούν, πολύ ωραία λέξη, μια επιστροφή δηλαδή, σε κάτι που υπήρξε και που έχει καταβγάσει τον κόσμο όλο. Και από την άλλη μεριά έχουμε το ρομαντισμό, τη ρομαντική ιδεολογία στην οποία, από την οποία προέρχεται ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είναι ένας Έλληνας της Διασποράς, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, είναι αρκαδικής προελεύσεως, το λέω ως αρκάς κιόλας γιατί το έχουμε καμάρι μας, να τον θυμόμαστε. Παρομοίως. Και εσύ αρκάς. Όλοι αρκάδες είμαστε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος προέρχεται από το Λεωνίδιο. Από τέλος πάντων, μέσα από την Αρκαδία, ο πατέρας του τον είδε πολύ μικρός να κρέμεται έξω από το σπίτι. Τον κρεμάσανε στα γεγονότα μετά την Ελληνική Επανάσταση, την έκρηξη της Επανάστασης, και η οικογένεια όσοι περισσώθηκαν, έφυγαν κακήν κακός, πήγανε στην Οδυσσό και αυτός σπούδασε σε ένα γαλλικό γυμνάσιο στην Οδυσσό και έμαθε και καλά γαλλικά. Τώρα από εκεί και πέρα, ερχόμενος πλέον στην Ελλάδα, εργάζεται ως καθηγητής σε ένα δημόσιο γυμνάσιο, σε ένα δημόσιο σχολείο, καθηγητής της ιστορίας. Όταν το 1844 στην Εθνοσυνέλευση του, για το Σύνταγμα, για το περιεχόμενο του Συντάγματος του 1943, γίνεται συζήτηση για το τι θέλουμε επιτέλους από αυτό το Σύνταγμα, επικρατεί η γνώση, η γνώμη των αυτοχθόνων. Οι ετερόχθονες, δηλαδή οι Έλληνες που ήταν γεννημένοι εκτός, εκτός μάλλον
ελλαδικής επικράτειας εκείνης εποχής και να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα το 1844 ήταν η Πελοπόννησος, η Ρούμελη, στερεά Ελλάδα, τα νησιά, οι Κυκλάδες και αυτό είναι όλο, δεν υπήρχε ούτε Ιόνιο ούτε τίποτα και όλα αυτά συναποτελούν τον κόσμο των αυτοχθόνων. Οι αυτόχθονες λοιπόν θέλουν τους ετερόχθονες εκτός δημοσίου τομέα. Και έτσι ο Παπαρηγόπουλος ο καημένος χάνει τη δουλειά του και όχι μόνο ο Παπαρηγόπουλος, ο Νικόλαος Δραγούμης, ο πολύ επώνυμοι και σημαντικοί της εποχής, διότι τώρα κακά τα ψέματα οι μορφωμένοι Έλληνες ήταν από τον χώρο των ετεροχθόνων, οι αυτόχθονες ήταν μουραΐτες και στερεοελλαδίτες, τρέχα γύρευε δηλαδή, δεν υπήρχαν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι από εκεί. Και ο άνθρωπος που βγήκε, ο πολιτικός που βγήκε και κάκισε τους αυτούς που υποστήριζαν τον αυτοκτονισμό ήταν ο Ιωάννης Κολέτης, υπηρώτης και βλάχος. Ο Κολέτης λοιπόν είπε δεν πολεμήσαμε μόνο για την Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα αλλά για όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Και ομίλησε περί της μεγάλης ιδέας, είπε της μεγάλης ταύτης ιδέας, ήμασταν όλη κοινωνία κλπ. Ο Παπαρηγόπουλος τον άκουσε και προφανέστατα συγκινήθηκε γιατί ταυτιζόταν με την ιδέα αυτή και από τότε έγινε και ο πολιτικός του σύμβουλος και όχι μόνο ο πολιτικός του σύμβουλος, έγινε και ο άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε και με το έργο του αλλά και με την πολιτική του δραστηριότητα τον μεγαλοειδεατισμό. Την μεγάλη Ελλάδα της εποχής εκείνης που περιλάμβανε βέβαια Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, μάλλον Ήπειρο κλπ. Και τα Ιόνια εν καιρό. Λοιπόν, εκεί έγινε και ένας καυγάς, έτσι τώρα για να διασκεδάσουμε και λίγο, έγινε και ένας καυγάς μεταξύ του Σκότου, του Σκοτσέζου στρατηγού του Τσόρτς, ο οποίος είχε γίνει Έλληνας, είχε πάρει την υπηκότητα και ήταν και αυτός στην Εθνοσυνέλευση και τσακώθηκε με ποιον, νομίζετε, με εκείνον τον μεγάλο υποστηρικτή του αυτοχθονισμού, τον Μακρυγιάννη, ο οποίος έλεγε εμείς δώσαμε το αίμα μας και θα μας τα πάρουν αυτοί οι ξένοι, Βρώμα, η Λέρα, ξέρω εγώ. Και του είπε ο άλλος θύμος έγινε θηρίο και του λέει κάτσε κάτω μπρε γκαϊντούρι, γκαϊντούρι. Και μία από τις πολλές σκηνές που εκτυλίχθηκαν τότε. Εν πάση περιπτώσει γυρίζουμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είναι πραγματικά ο δημιουργός της νεότερης ελληνικής εθνικής συνείδησης. Και τι λογής είναι αυτή η εθνική συνείδηση? Είναι μια συνείδηση που περιλαμβάνει όλους τους ομιλούντες στην ελληνική και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δηλαδή αρβανίτες, βλάχους, σλάβους και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και έτσι ζούμε σε μια πολύ, να πούμε, εθνοτική χώρα εκείνης της εποχής, που την συνδέει η κοινή εκπαίδευση που δίδεται αργότερα σε όλους τους Έλληνες βέβαια από το ελληνικό κράτος, μια ενιαία εκπαίδευση, ένα συγκεντρωτικό πλέον κράτος, όπου είναι κέρδος του κράτους να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου, αντί να λέει όχι μόνο οι Έλληνες κατά το αίμα, στο αίμα κτλ, λέει το αντίθετο, λέει το αίμα δεν έχει καμία σχέση, απαντώντας με την εθνότητα, με το έθνος, όχι την εθνότητα, το έθνος, απαντώντας τότε στον περίφημο αυστριακό ιστορικό τον Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράγερ, ο οποίος έλεγε «Ουδέ σταγόνα ελληνικού αίματος υπάρχει στις φλέβες των νέων Ελλήνων». Τι είναι οι νέοι Έλληνες? Είναι εξαλβανισμένοι Σλάβοι. Και εκεί αρχίζει ο Παπαρηγόπουλος πλέον να απαντά με την ιστορία του ελληνικού έθνους, η οποία κράτησε 15 χρόνια η συγγραφή, να απαντά στην ουσία στα επιχειρήματα του Φαλμεράγερ. Είναι δηλαδή μια στρατευμένη μεν ιστορία, αλλά πάρα πολύ σωστή από πλευράς μεθοδολογίας και σοβαρότητας. Δηλαδή οδηγείται στο συμπέρασμα που θα οδηγεί το ένα σύγχρονος άνθρωπος. Αν του λέγανε τι είναι ο Ατετοκούμπο, είναι Έλληνας? Έλληνας είναι, γιατί γεννήθηκε στην Ελλάδα, γιατί μιλά ελληνικά θαυμάσια και γιατί θέλει να είναι Έλληνας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του νέου Έλληνα. Τώρα, αν γεννήθηκε στην Ιγυρία ο παπάς του, τι σημασία έχει? Για μας ενώ και για αυτόν τον ίδιο. Με αυτή τη λογική εμβάζει μέσα στην Ελλάδα όλους αυτούς. Τους
πάρα πολλούς αρβανίτες, τους πολλούς βλάχους, τους πολλούς Σλάβους. Και η Ελλάδα πλέον είναι μια χώρα πολυεθνοτική, αλλά ένα αραγές έθνος. Και αυτά όλα τα οφείλουμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Είχε τη σοφία να περιγράψει τον ελληνικό εθνικισμό με αυτούς τους όρους και όχι τους όρους της εποχής του, της βιολογικής συνάφειας. Ότι τα αίματα και οι εθνότητες, και αν δεν είσαι Γάλλος που είσαι γεννημένος 5 γενναίες στη Γαλλία μέσα, δεν είσαι Γάλλος, που έλεγαν της εποχής οι αντίστοιχοι Παπαρηγόπουλοι της Γαλλίας. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι έχουμε έναν εξαιρετικό ιστορικό, τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Ευτυχώς μερικοί μας, από εμάς τον γνωρίζουν, όπως και ο Τάκης ο Θεοδωρόπουλος, και έτσι τον παρουσιάζουμε και στους άλλους που δεν τον έχουν διαβάσει ποτέ. Αυτά από μένα και ακολουθήσει. Τάκη. Καλά έκανες και εννοείται αναφέρθηκες στην περίφημη Εθνοσυνέλευση του 1944, που θεωρώ, παρότι εγώ δεν είμαι ιστορικός, θεωρώ ότι είναι αυτό που συνέβη στην Εθνοσυνέλευση τότε είναι πολύ πιο κρίσιμο για την πορεία ολοκλήρωσης του ελληνικού εθνικού κράτους από ότι η παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα το 1943. Διότι όπως και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, ο οποίος υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών της διεκδικήσεως του συντάγματος, λέει αυτό το σύνταγμα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και νομίζω ότι εσύ ο ιστορικός ξέρεις ότι τα συντάγματα ελάχιστα εφαρμόστηκαν. Λέμε, ξέρω εγώ, το Σύνταγμα της Επιδαύρου είναι φιλελεύθερο, προοδευτικό. Κολοκυθά εφαρμόστηκε ποτέ. Αυτό όμως που συνέβη τότε στην Εθνοσυνέλευση χάραξε την πορεία του ελληνικού έθνους, του ελληνικού κράτους, με συγχωρείς, από τότε ως σήμερα ακόμα. Δηλαδή, το είπες. Έθνους κράτους. Έθνους κράτους. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι καταρχάς να πούμε κάτι, ότι είμαστε κοινωνία με σταθερές αξίες. Έτσι. Δηλαδή, το 1944 τσακωνόμαστε για το ποιοι θα διορίζονται στο δημόσιο, το 2021 περίπου για τα ίδια τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Τουλάχιστον μέχρι πριν 10 χρόνια τσακωνόμασταν ποιοι θα μείνουν στο δημόσιο, πώς θα αξιολογούνται, κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, από απόψη οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας. Να πούμε επίσης, όπως είπες, να πω και εγώ, ότι ο επικεφαλής όντως της παρατάξεως των ετεροχθόνων ήταν ο Ιωάννης Κολέτης, ο ιδρυτής της μεγάλης ιδέας, και από την άλλη πλευρά ήταν ο Μακρυγιάννης και ο Παλαμίδης, οι δύο οπλαρχηγοί οι οποίοι φώναζαν όχι στους ξένους, διότι ως ξένους τους αντιμετώπιζαν. Με αποτέλεσμα ο Παπαρηγόπουλος όχι μόνο να χάσει τη δουλειά του, αλλά ενώ έχει συγγράψει τη μισή ιστορία του ελληνικού έθνους, να μην τον διορίζουν στο πανεπιστήμιο. Τον αφήνουν τον άνθρωπο έκθετο. Λοιπόν, τώρα... Ευτυχώς που είχε προστάτη τον Κολέτη. Ευτυχώς που είχε προστάτη τον Κολέτη, ναι. Τώρα, για να μπούμε στον ίδιο τον Παπαρηγόπουλο, εκείνο που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο και θεωρώ ότι εκεί έγκυται μεγάλο μέρος της δύναμής του, είναι ότι έχει μια λογοτεχνική ίσχυ και μια λογοτεχνική αξία ο λόγος του, δηλαδή δεν είναι μόνο, όπως είπες εσύ, ότι η ιστορική του μέθοδος είναι απολύτως αποδεκτή ακόμα και με σύγχρονα κριτήρια, αλλά είναι και ότι ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζει τον υποψήφιο αναγνώστη του είναι τέτοιος ώστε να μπορεί ο αναγνώστης του να μπει μέσα και να κατοικήσει κατά κάποιο τρόπο μαζί όχι μόνο με τη λογική αλλά και με το αίσθημα. Λοιπόν, καταρχάς να πω κάτι ότι ο Παπαρηγόπουλος, και νομίζω ότι αυτό είναι το... και εκεί είναι και η διαφορά του από τον Κοραή. Έτσι, ο Κοραής, όσο μεγάλος κι αν ήταν, μετέφραζε και εξέδιδε αρχαίους Έλληνες. Δεν έφτιαξε ο ίδιος πρωτότυπο έργο τόσο επιδραστικό όσο ήταν το έργο του Παπαρηγόπουλου για τις επόμενες γενιές.
Δεν λέω ότι ο ένας είναι σημαντικότερος από τον άλλον, προς Θεού, αλλά θέλω να πω ότι αυτό που κάνει τον Παπαρηγόπουλο να διαφέρει είναι, δεν είναι ότι έχει σωστές απόψεις, ας πούμε, για τον ελληνισμό. Είναι ότι αυτές τις απόψεις τις μετουσιώνει σε ένα έργο δημιουργίας. Δηλαδή τους δίνει μια δημιουργική διάσταση η οποία λείπει πάρα πολλές φορές από το δημόσιο λόγο μας. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει από το δημόσιο λόγο μας. Τώρα, να πω και κάτι, γιατί είναι από αυτά που με καίνε, ότι επειδή ο γλωσσικός εμφύλιος που ξεκίνησε το 19ο αιώνα έληξε στη δεκαετία του 70 με την συντριπτική ήττα της Δημοτικής, και θεωρώ ότι αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι η λεγόμενη καθαρεύουσα αποκλείστηκε εντελώς από την μέση εκπαίδευση, εμποδίζει τις νεότερες γενιές να έρθουν σε επαφή με το σημαντικότερο κομμάτι της ελληνικής γραμματείας, της σύγχρονης ελληνικής γραμματείας, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα. Δηλαδή, τι είναι, αποκόπτει τις νεότερες γενιές, και νομίζω ότι εκεί οφείλουμε πολλά προβλήματά τους, πολλά από τα προβλήματά μας, αποκόπτει τις νεότερες γενιές από μια ιστορία όχι 2.000 ετών πίσω, αλλά 100 ετών πίσω. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τους σημαντικούς συγγραφείς του 19ου αιώνα, οι οποίοι έχουν γράψει στην καθαρεύουσα, ο Παπαρηγόπουλος, ο Βυζίνος, και ο Ροΐδης ακόμα, ο Ροΐδης ο οποίος υποστήριζε τη Δημοτική, έγραψε στην καθαρεύουσα. Και εννοείται ο πατριάρχης της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αλλά μέσα στους πατριάρχες σίγουρα οφείλουμε να βάλουμε και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος φτιάχνει την ιστορία του ελληνικού έθνους και δημιουργεί έναν συλλογικό μύθο για το ελληνικό έθνος. Και το μύθο δεν το λέω με την έννοια του παραμυθιού, το μύθο το λέω με την έννοια μιας αφήγησης η οποία φιλοξενεί την κοινή συνείδηση, όπως λειτουργούσαν οι μύθοι στην ελληνική, στο κάτω-κάτω, ακόμα και σήμερα, ακόμα και στο σύγχρονο κόσμο. Κοινωνία χωρίς μύθους δεν υπάρχει. Και ένα από τα προβλήματα, νομίζω, των σημερινών κοινωνιών είναι ότι έχουν χάσει τους μύθους τους, τους συλλογικούς τους μύθους, και ψάχνουν να βρούνε μύθους σε διάφορες κατακυρματισμένες ταυτότητες που ο καθένας φέρει ως αφίσα στο μέτωπό του, για να πει εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, εγώ είμαι μαύρος, εγώ είμαι vegan, εγώ είμαι δεν ξέρω τι. Όλα αυτά, όλος αυτός ο νέος φανατισμός που δημιουργείται, στην πραγματικότητα τι είναι, είναι η προσπαθεί να είναι ένα υποκατάστατο ή μεθαδόνη της έλλειψης των συλλογικών μύθων στις κοινωνίες μας. Τώρα, ο Παπαρηγόπουλος έχει, όπως πολύ σωστά είπες, έχει και πολύ, ο βίος του κατά κάποιο τρόπο, έχει πολύ συγκινητικές πλευρές. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος, να πω, ας επισκεφθεί κάποιος σήμερα τον τάφο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, είναι εγκαταλελειμμένος. Είναι με κάτι ξερά, τελευταία φορά που είχα πάει εκεί πέρα, με κάτι ξερά χόρτα κτλ. Αφρόντιστος και εγκαταλελειμμένος. Το λέω αυτό ως ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και όπως πολύ, πολύ σωστά είπε, Θάνο, ο τρόπος με τον οποίο έστησε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος την ιστορία του ελληνικού έθνους, ακόμα και σήμερα διδάσκεται στο σχολείο. Απλώς δεν αναφέρουν ότι αυτό είναι έργο ενός ανθρώπου, του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Ότι αυτός το έφτιαξε. Είναι και παρεξηγημένος. Θεωρούν ότι οι πολλοί τους έχει μείνει η ιδέα ότι είναι δεξιός συντηρητικός. Και λέει, μαλλί, αυτός είναι συντηρητικός. Λέω, έλεος ρε παιδιά, τι θα πει συντηρητικός. Αυτός αναστάτωσε τον κόσμο της εποχής του, είπε κάτι πολύ καινούριο. Ότι είναι ο πολιτισμός που προσδιορίζει την εθνότητα. Και όχι το αίμα και η ιδεολογία που λέγανε όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι λέγανε το αίμα μας και η συνέχεια και η ιδεολογία μας.
Πράσινα άλογα, λέει. Αυτός τι είπε. Είπε ποια βιολογία, λέει. Υπάρχει, λέει, λαός που δεν είναι υβριδικός, που δεν έχει ανακατευτεί. Ποιος είναι αυτός ο λαός, να μας πείτε. Μήπως ήταν, λέει, Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν σύγκλιδες, τους λέει. Σύγκλιδες. Συγκλίνουν, δηλαδή, διάφορες φυλές. Ναι. Και η σημερινή η Γερμανία, λέει, που νομίζει ότι είναι καθαρή φυλή, ποια καθαρότητα, λέει. Οι Πρόσοι είναι Σλάβοι και το λέει καθαρά. Είναι Σλάβοι και Γερμανοί. Οι δε Γερμανοί είναι χιλιάδες φυλές. Λοιπόν, από πού και ως πού είναι, λέει, καθαρή. Δεν συζητώ, λέει, για τους Αμερικανούς, βέβαια, ούτε για τους Εγγλέζους που είναι όλοι, ό,τι βάλει ο νου σου είναι εκεί μέσα. Λοιπόν, και εμείς βεβαίως, λέει, δεν είμαστε καθαροί. Και ευτυχώς, αλλά έχουμε έναν πολιτισμό ενιαίο. Αυτό είναι που τον, που τονίζει και που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ως μήνυμα. Και επίσης βάζει τεράστιο βάρος υποχρέωσης για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Λέει ότι ελληνισμός ίσον γλώσσα. Η γλώσσα μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κληρονομήσαμε από τους αρχαίους. Και δεν υπάρχει και κανένας άλλος λαός, ίσως από τουλάχιστον από τους ευρωπαϊκούς, που να έχει η γλωσσική συνέχεια τόσο σοβαρή και σημαντική όσο η Ελλάδα. Πας στην Αγγλία, ακούς το Σέξπιρ και πας να ακούς τον Τζόσερ και δεν καταλαβαίνεις Θεό τι λέει ο Τζόσερ, που είναι τίποτα, 100 χρόνια πριν από το Σέξπιρ. Και το Σέξπιρ, εντάξει, το καταλαβαίνεις. Σαν εντάξει. Μπορούμε να αισθανόμαστε, δεν λέω περήφανοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να αισθανόμαστε ότι έχουμε ορισμένα δικαιώματα απέναντι στο σύγχρονο κόσμο, διότι μιλάμε τη μία από τις δύο αρχαιότερες γλώσσες του δυτικού πολιτισμού, τα ελληνικά και τα εβραϊκά, με τους Εβραίους. Με τη μόνη διαφορά ότι τα ελληνικά δεν έπαψαν ποτέ να ομιλούνται. Τα εβραϊκά έπαψαν να ομιλούνται, συνέχισαν να γράφονται, διεσπάρισαν στα Γίντις και όταν ιδρύθηκε το εβραϊκό κράτος το 1948 αποφάσισε Γίντις και γλώσσα την Ισπανία. Και για να ενωθούν όλες αυτές οι διάσπαρτες κοινότητες με τις διαφορετικές διαλέκτους αποφάσισαν ότι η γλώσσα που θα μιλάμε από εδώ και πέρα είναι η γλώσσα της Βίβλου. Τα αρχαία εβραϊκά. Άλλωστε οφείλουμε στους Εβραίους, Τάκη μου, την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Όταν στο σχολείο μας λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα το 2ο αιώνα προ-Χριστού της Βίβλου, της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέγαμε ποιοι είναι αυτοί οι Εβδομήκοντα. Ποτέ δεν μάθαμε. Το μάθαμε τώρα, εκ των υστέρων. Οι Εβδομήκοντα ήταν 70 ελληνίζοντες Εβραίοι της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι ξέραν ελληνικά γιατί και αυτή τη γλώσσα μιλούσαν. Και μετέφρασαν τη Βίβλο για να τη διαβάζουν οι Εβραίοι. Όχι για να έχουν προσήλυτους. Και δεν κάνα προσηλυτισμό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και έτσι έχουμε τη Βίβλο σήμερα. Η εβραϊκή θρησκεία είναι η μόνη η οποία δεν έχει κάνει ποτέ προσηλυτισμό, ούτε σήμερα. Δεν και κάνει προσηλυτισμό. Φαίνεται ότι έχουν κάνει στην Ρωσία. Οι λεγόμενοι, ξέρεις πώς τους λέμε εκεί στον Κάφκασο, που αποφάσισαν να γίνουν όλοι οι Εβραίοι ξαφνικά. Είναι μια φυλή στον Κάφκασο. Η Χάζαρη. Ναι. Για κάποιο λόγο δικό τους. Από εκεί και πέρα έκαναν. Αυτοί έκαναν προσηλυτισμό. Και γι' αυτό και αυξήθηκε. Μόνο για να επιστρέψει. Οι άλλοι Ισπανόφωνοι. Να επιστρέψει στον Παπαρηγόπουλο. Θέλω να πω ότι έχει και συγκινητικές πλευρές ως προσωπικότητα. Έτσι, πέρα από την ταλαιπωρία που υπέστη από το ελληνικό κράτος, όπως λέει ο Δημαράς στην βιογραφία που του έχει αφιερώσει, που είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο γνωριμίας με τον Κωνσταντίνο, το κλασικό κείμενο, το καλύτερο, που τον περιγράφει επειδή ήταν και δανδύς, του άρεσαν τα κίτρινα γάντια και περιφερόταν στα γραφεία των εφημερίδων για να προπαγανδίσει τις απόψεις του. Και λέει ο Δημαράς ότι μέχρι το τέλος της ζωής του, κάθε χειμώνα, ταξίδευε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να ζητήσει από τους φίλους του βοήθεια στην Ελλάδα. Το λέει ο Δημαράς, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, εκείνο που είναι και να σκεφτούμε
Δηλαδή, επειδή την εποχή που κάνει ο Παπαρηγόπουλος, που γράφει ο Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του ελληνικού έθνους, όπως είπες και εσύ, ρομαντικό εγχείρημα, έτσι, την ίδια εποχή ο Μισλέ γράφει τη δική του ιστορία για τους Γάλλους, έτσι, που ξεκινάει από τον Κλωβίς και φτάνει μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση. Με μία διαφορά, ότι ο Μισλέ έχει από πίσω του ακαδημίες, πανεπιστήμια, έχει από πίσω του έναν ολόκληρο μηχανισμό που τον υποστηρίζει. Ο Παπαρηγόπουλος ο Κακομοίρης είναι μόνος του, μόνος κέρμος. Και βέβαια, αυτό που λέω εγώ, ότι ο Παπαρηγόπουλος μας άφησε την ελληνική λεζόντε σιέκλ, όπως τα λέγαμε, δηλαδή είναι ο αντίστοιχος Βίκτορας Ουγκό, ας πούμε, της Ελλάδας, ο οποίος δεν έγραψε με ιστορία, μα έγραψε ιστορία. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Ηρόδοτος ιστορία έγραψε. Δεν έκανε μυθιστόρημα. Λοιπόν, τι κάνει και γιατί βρίσκω τη χειρονομία του τόσο σημαντική. Παρότι, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ιστορικός και δεν μπορώ να τον κρίνω όπως εσύ μπορεί να τον κρίνεις. Δηλαδή για την επάρκεια της μεθόδου του, για την επάρκεια των στοιχείων κτλ. Κτλ. Δίνει στο μικρό ελληνικό κράτος, που όπως είπες εσύ τότε ήταν η Ρούμελη, ο Μοριάς και οι Κυκλάδες και πέραν τούτου ουδέν, δίνει ένα βάθος ορίζοντα. Ένα μεγάλο ορίζοντα ο οποίος του επιτρέπει να ενταχθεί στο σύγχρονο κόσμο όχι ως κρατήδιο, αλλά ως πολιτική συγκρότηση ενός μεγάλου έθνους. Ενός έθνους το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι συγκινητική η ιστορία του Παπαρηγόπουλου, δηλαδή ας σκεφτούμε μόνον έναν άνθρωπο που ξεκινάει να γράψει ένα έργο το οποίο αρχίζει με τη Ρέα και τον Κόνο και καταλήγει στην Ελληνική Επανάσταση και διατρέχει όλους αυτούς τους αιώνες, τους σαρώνει στην κυριολεξία και βέβαια είναι περισσότερο γνωστός διότι ενέταξε το Βυζάντιο στην ιστορία μας και είναι η αλήθεια ότι οι βυζαντινές σελίδες του Παπαρηγόπουλου είναι και οι δυνατές του σελίδες. Νομίζω για έναν δεν χρειάζεται πολύ να σκεφτεί κανείς για ποιο λόγο, διότι όταν μιλάει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο έχει απέναντί του το Θουκυδίδη. Στο Βυζάντιο είναι μόνος του. Και αφήνει τη δημιουργικότητά του να αναπτυχθεί σε όλο της το εύρος χωρίς να έχει συμπλέγματα ισχυρών ανταγωνιστών, τους οποίους είναι ο ίδιος τους ήξερε. Τάκη, είναι και ένας άλλος λόγος που φαίνεται η υπεροχή του στο Βυζάντιο, ότι σύγχρονοι του υπήρξαν πολλοί Ευρωπαίοι, ιδίως Γερμανοί, μεγάλοι ιστορικοί της αρχαιότητας. Θέλω να πω, ο Ντρόιζεν, ένα παράδειγμα, ναι, και πολλοί άλλοι. Ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτός δεν μπορούσε να του συναγωνιστεί. Όπως είπε σωστά, δεν είχε και τα μέσα, τα υλικά για να κάνει τη δουλειά του Ντρόιζεν ή τη δουλειά των Γερμανών, οι οποίοι είχαν εκατοντάδες βοηθούς και φοιτητές και άλλους που ψάχνανε για αυτούς. Ο Παπαρηγόπουλος ο Φκαράς έτρεχε μόνος και έρμος. Πολύ σωστά το πες, έρμος. Στο Βυζάντιο δεν είχε ακόμα συγκεντρωθεί το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας. Ήρθε πολύ αργά, ήρθε τον 20ο αιώνα. Η πραγματικά, ναι. Η μεγάλη και μερική βέβαια και του 19ου, αλλά κυρίως του 20ου. Εκεί μπορούσε να δρέψει δάφνες και πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο. Η προσπάθειά του να αποκαταστήσει το Βυζάντιο σαν αδιατάρακτη συνέχεια του ελληνικού έθνους είναι εντυπωσιακή. Είναι αυτή η αγωνία του να αποδείξει, σε αντίθεση με τον Κοραή, ο οποίος μη ιστορικά σκεπτόμενος είπε υπάρχει ένα κενό στην ελληνική ιστορία που είναι τα μεσαιωνικά χρόνια, τα οποία δεν τα θέλουμε, δεν τα ξέρουμε, δεν μας ενδιαφέρουν περίπου. Αρχαιότητα και νεότερη Ελλάδα. Θα φέρουμε την αρχαιότητα και θα κάνουμε τους νεοέλληνες αρχαίους. Μάλιστα. Ο Παπαρηγόπουλος είπε αυτά δεν γίνονται στην ιστορία, δεν υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν τρύπες. Υπάρχει μια συνέχεια, αδιατάρακτη συνέχεια. Η συνέχεια της αρχαιότητας είναι το χριστιανικό Βυζάντιο, η ελληνική γλώσσα υπό άλλη μορφή, τα ιερά κείμενα του Ευαγγελίου, τα οποία είναι πολλά και ποικίλα, γιατί δεν είναι μόνο η γραμματεία των αρχαίων Ελλήνων, είναι και η γραμματεία των χριστιανών που έχουμε. Δηλαδή τα Ευαγγέλια. Η οποία είναι σημαντική, δηλαδή η Καινή Διαθήκη είναι
είναι μεγάλη λογοτεχνία. Δεν μπορείς να την παραγνωρίσεις, να παραγνωρίσεις τη λογοτεχνία. Οι επιστολές του Παύλου, ας πούμε, είναι... Αν δεν έχουμε αγάπη, είμαστε κύβαλα λαλάζοντα, χωρίς αγάπη. Η γενιά μου είναι η γενιά του αντικληρικαλισμού, κατά κάποιο τρόπο. Έλεγα πάντα στη γυναίκα μου ότι αν πεθάνω θέλω πολιτική κηδεία, ώσπου την πολιτική κηδεία φίλου, που άκουσα όλα τα αυτά που λέγονται εκεί πέρα, που καθένας μιλάει για τον εαυτό του, δεν μιλάει για τον πεθνεώτα. Και μετά φεύγω και λέω στη γυναίκα μου, θρησκευτική κηδεία, προτιμώ την προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, παρά αυτές τις μπούρδες που λέγονται εδώ. Λοιπόν, και βέβαια έχεις, για να επανέλθουμε, και νομίζω ότι σημαντικό αυτό που είπες είναι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον Παπαρηγόπουλο σήμερα, ότι τον θεωρούν συντηρητικό, πολιτικά συντηρητικό. Και αυτό είναι, νομίζω ότι, και αυτό είναι που προσπάθησα να περιγράψω και μέσα στο βιβλιαράκι αυτό που έγραψα για τα 200 χρόνια. Αυτό που προσπαθώ να εντοπίσω είναι ότι υπάρχει μια εσωτερική υποδόρια διαμάχη στον 19ο αιώνα και αυτή είναι ανάμεσα στις δύο Ελλάδες, την Ελλάδα του Μακρυγιάννη, που είναι η Ελλάδα του μικροχώραφου, η Ελλάδα του ανθρώπου που είναι ικανός να σφάξει το διπλανό του για ένα τετραγωνικό μέτρο γης και η Ελλάδα του Παπαρηγόπουλου, που είναι μια Ελλάδα γενναιόδορη, ότι είναι μια Ελλάδα η οποία αναζητά τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο και αποδεικνύει, προσπαθεί να αποδείξει τη δύναμή της και να επιδείξει τη δύναμή της με το ταλέντο της. Και νομίζω ότι η μεταπολίτευση κυρίως, η οποία αγιοποίησε τον Μακρυγιάννη ως καλός γνωρίζομεν, έτσι, τον έκανε σχεδόν άγιο. Γιατί φτάνουμε μέχρι τους αγανακτισμένους. Ο Μακρυγιάννης τι είναι, πατέρας της Αυριανής και των αγανακτισμένων. Των αγανακτισμένων. Ακραίατο. Ναι. Λοιπόν, μονίμως αγανακτισμένος. Γιατί είναι αδικημένος, γιατί τον κυνηγάνε όλοι, γιατί δεν τον αναγνωρίζουν. Δηλαδή και ο Παπαρηγόπουλος τι είχε να πει με όλα αυτά που υπέστη και δεν τα είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είχε το ταλέντο να τα πει. Είχε το ταλέντο να τα πει. Δεν τα είπε όμως ποτέ. Ο Δημαράς τα λέει, λοιπόν, ο βιογράφος του. Λοιπόν, αυτός ο Μακρυγιάννης, ο οποίος έφτασε να γίνει και ύμνος σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της μεταπολίτευσης, μόνο να γράφεις το όνομά σου και εκείνο το όμαθες μισό, να συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο Άργος και τον Ημιτό, δεν ξέρω πού στην Ευχή, ας πούμε. Και το ακούς αυτό και λες εδώ, είναι ολόκληρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μόνο να γράφεις το όνομά σου και ας το γράφεις και μισό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτές οι δύο Ελλάδες είναι και νομίζω ότι επί τη ευκαιρία των 200 ετών είναι καιρός να θυμηθούμε τον Παπαρηγόπουλο και μου έκανε αλγινή εντύπωση, δεν ξέρω να το πήρες είδηση Θάνο, μία ανακοίνωση, ανάρτηση, δεν θυμάμαι τι ήταν, της Επιτροπής για το 2021, που αναφέρθηκε στον Παπαρηγόπουλο και πρόσεχε να δεις. Τι λέει? Δεν λέει ότι είναι ιδρυτής της εθνικής μας συνείδησης, της συλλογικής συνείδησης του ελληνικού έθνους. Λέει ότι είναι ιδρυτής της εθνικής μας ιδεολογίας. Δηλαδή, την καταλαβαίνουμε τη διαφορά, έτσι. Ότι ήταν υποστηρικτής της μεγάλης ιδέας. Βεβαίως ήταν υποστηρικτής της μεγάλης ιδέας. Και στο κάτω-κάτω η μεγάλη ιδέα ήταν μια όντως μεγάλη ιδέα. Δηλαδή μακάρι να είχαμε βρει μια αντίστοιχη... Ήταν νόμιμη διεκδίκηση, διότι και η Θεσσαλία και η Ήπειρος είχε πλειοψηφία Ελλήνων τεράστια. Εντάξει, η Μακεδονία είναι μια πιο προηγμένη ιστορία. Αλλά Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια νησιά, ελληνικότατα. Θέλω να πω γιατί όχι. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, το 19ο αιώνα ο μύθος ελληνισμός, ο λεγόμενος απανταχού ελληνισμός, κυριαρχεί σε όλη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Βεβαίως. Είναι έτσι, η γλώσσα των μορφωμένων, είναι η γλώσσα των μορφωμένων της εποχής, τελεία. Πώς εξαφανίστηκαν
Μα το λένε και ο Τράγιαν Στογιάνοβιτς, αυτός ο περίφημος Αμερικανοσέρβος ιστορικός των Βαλκανίων, ομιλεί περί ορθόδοξου κατακτητή έμπορου των Βαλκανίων. Το μόνο που δεν βάζει είναι και Έλληνα. Δεν το βάζει γιατί εντάξει είναι Σέρβος, αλλά στην ουσία η γλώσσα των εμπόρων ήταν τα ελληνικά, δεν ήταν. Και διά του εμπορίου προσήλθαν στο ελληνικό έθνος άπειροι Βαλκάνοι. Διότι μάθανε ελληνικά, όπως οι διαφωτιστές, ο Μισιόδακας. Ο Μισιόδακας ήταν κατά το ίμιση Βούλγαρος και κατά το άλλο ίμιση Ρουμάνος. Μισή Αντακία. Τι ήταν, αν το ρωτούσε, θα έλεγε Έλλην. Γιατί? Γιατί ήταν μέρος της ελληνικής εκπαίδευσης και παράδοσης. Αυτό μέτραγε. Όλοι αυτοί μετρούσαν την παραγωγή τους με την εκπαίδευσή τους. Ναι, και η εκπαίδευσή τους έχει μία, έχει μία δύναμη, διότι είναι μία εκπαίδευση που έχει ένα βάθος χρόνου που δεν τον έχει καμία άλλη μέσω της γλώσσας της, της ελληνικής γλώσσας. Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας στηρίζεται και στο βάθος χρόνου που έχει, που διαθέτει. Έτσι. Και ο Παπαρηγόπουλος επιμένει σε αυτό πάρα πολύ για τη γλώσσα. Λέει γλώσσα ίσον ελληνισμός. Το λέει πάρα πολλές φορές. Και ως προς το κοινό του, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία του ελληνικού έθνους είναι το best seller του 19ου, του Δευτέρου, του Δευτέρου Τετάρτου. Υπάρχει ελληνικός σήμερα που δεν έχει την ιστορία των πατέρων μας και των παππούδων μας, που δεν έχει την ιστορία του ελληνικού έθνους, δεν υπάρχει. Όλοι στο σπίτι τους είναι το τραπέζι, την καρέκλα και την ιστορία του ελληνικού έθνους. Εγώ την έχω στην έκδοση του παππού μου. Και εγώ. Από και εγώ. Αυτά που κληροτόμησα από τον παππού μου, ναι. Και εγώ. Και έχετε τα αρχικά από στο δερματόδετο τόμο. Ναι, το δερματόδετο. Ναι. Τι, Ελευθερουδάκης ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήτανε... Όχι, κάποιος λιγότερο γνωστός εκδότης. Έχει, και νομίζω έχει και 1993 είναι κάτι τέτοιο. Αυτή που έχω όχι, εγώ. Εγώ μεταγενέστερη, ναι. Που έχει και γραβούρες μέσα. Ναι. 1893. Όχι, δεν έχει κραβούλες. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Ήταν ένα μέρος του σπιτιού και ο Παπαρηγόπουλος. Ναι. Περισσότερο αγορασμένος τουλάχιστον, αν όχι διαβασμένος. Όχι, ήταν βασικό στοιχείο του κάποιο επίπεδου μόρφωσης. Δηλαδή δεν μπορούσες να θεωρείσαι μορφωμένος εάν δεν έχεις τον Παπαρηγόπουλο. Έτσι, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να επιμείνουμε λίγο, δηλαδή και γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ σε αυτό, ότι ο Παπαρηγόπουλος μας οικοδόμησε έναν καθεδρικό ναό, μέσα στον οποίο μπορούμε να κατοικήσουμε ακόμα και σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι μας ενδιαφέρουν οι απόψεις του, αλλά μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα και να αισθανθούμε αυτό που αισθανόταν και αυτός όταν το έγραφε. Και αυτή είναι και η δύναμη της λογοτεχνίας του κάτω-κάτω της γραφής. Και γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Και στο κάτω-κάτω, θα ξέρεις πολύ καλά, μπορεί οι πληροφορίες που μας δίνει ο Ηρόδοτος από τους αρχαιολόγους να έχουν διαψευστεί σε ένα μεγάλο μέρος τους, ακόμα και όταν λέει ότι ο Ξέρξης ήρθε στην Ελλάδα με 1 εκατομμύριο ανθρώπους, μπορεί να μας ακούγεται λίγο αστείο σήμερα, όμως ο Ηρόδοτος δεν έχει χάσει την αξία του. Ο Ηρόδοτος μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για την εποχή του και όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους Πέρσες. Γιατί ο Ηρόδοτος διατηρεί σεβασμό για την Περσία, μεγάλο. Και τους παρουσιάζει σαν πάρα πολύ οργανωμένους, πολιτισμένους, ένα στρατό σημαντικό κλπ. Αυτά είναι μέρος του Ηροδότου, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και σημαντικά. Τώρα, αν βάζει μερικά εκατομμύρια παραπάνω, χιλιάδες, εκατοντάδες, ξέρω εγώ, εντάξει. Ήταν και λίγο παραμυθάς. Ήτανε παραμυθάς και είναι φυσιολογικό να είσαι παραμυθάς, διότι δεν είχε το ίντερνετ να γκουγκλάρει και να ψάχνει, ούτε είχε τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου να πάρει πληροφόρηση. Αλλά το θέμα είναι, το λέω αυτό για να πω ότι Να εξηγήσω ότι υπάρχει, ο Ηρόδοτος έφτιαξε έναν κόσμο στην πραγματικότητα. Έφτιαξε τον κόσμο του καιρού του.
όπως είπες, μιλάει για τους Πέρσες, μιλάει για τους Κίθες, μιλάει για τους Αιγύπτιους, μιλάει για τους Έλληνες, μιλάει για τους Αθηναίους, μιλάει για τους Σπαρτιάτες, μιλάει, φτιάχνει τον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο ο Παπαρηγόπουλος έφτιαξε έναν κόσμο. Τον κόσμο της σύγχρονης Ελλάδας, τον κόσμο του σύγχρονου ελληνικού έθνους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μείνει. Με συγχωρείτε. Να ναι, όχι καθόλου. Αξίζει να θυμηθούμε, γιατί πρόσφατα διάβαζα τα συντάγματα, τα ελληνικά της Εθνοσυνελεύσης, την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη στην Τριζίνα. Μεσολάβησε και μια, η οποία δεν λειτουργήσε λόγω μεσολογγίου, λόγω της πολιορκίας. Λοιπόν, για τις δύο πρώτες, λέει ο Παπαρηγόπουλος, ότι και είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένο αυτό το κομμάτι. Πρέπει να σας πω ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Παπαρηγόπουλο για την νεότερη ιστορία και για το 21 είναι εξαιρετικό. Δηλαδή είναι τα καλύτερα ίσως κείμενα που γράφτηκαν για το 21. Και λέει τα εξής. Ναι μεν αυτά τα δύο συντάγματα ή το σύνταγμα τέλος πάντων της Επιδαύρου που επαναλαμβάνεται στο άστρος είναι σημαντικά και σοβαρά, αλλά η λειτουργία τους ήταν πάρα πολύ προβληματική, διότι το μπλέξιμο της εκτελεστικής εξουσίας με την νομοθετική μας δημιούργησε τον εμφύλιο ή δεν τον δημιούργησε το Σύνταγμα, αλλά δεν βοήθησε να αποτραπεί ο εμφύλιος πόλεμος. Τον αντίον έμπλεξαν αγρίως τα πράγματα οι μεν με τους δε. Ενώ λέει ο Παπαρηγόπουλος το Σύνταγμα της Τριζίνας που έδωσε εξαιρετικές εξουσίες στον Καποδίστρια και τον έφερε για παρατεταμένο διάστημα θητείας, ήταν πάρα πολύ σωστό για μια χώρα που βρίσκεται στα μαύρα της, στα χάλια και χρειάζεται μια κεντρική εξουσία με αξιοπιστία, η οποία θα φέρει τα πράγματα στη θέση της. Και πραγματικά βλέπουμε να γίνεται, να γεννιέται ένα κράτος επί Καποδίστρια που πριν ήταν σκορποχώρη. Σκορποχώρη. Κάθε αρματολός πολέμαγε τον διπλανό αρματολό. Όλοι οι αρματολοί της Ρούμενης εναντίον των Μωραϊτών. Όλοι οι Μωραϊτες εναντίον των Ιδραίων και των άλλων. Δεν γίνει, δεν κάνει δουλειά έτσι. Χωρίς κανέναν αρχηγό αναγνωρισμένο. Και έρχεται η Τριζίνα και βάζει τα πράγματα. Και χωρίς καμία πυξίδα, έτσι. Διότι το πρόβλημά τους δεν ήταν πώς θα κυβερνηθεί η Ελλάδα, αλλά θα την κυβερνήσουν οι ίδιοι. Όταν λέγανε πώς θα κυβερνηθεί, συμφωνούσαν όλοι. Ψήφιζαν συντάγματα, βασιλείες. Δεν τους ένοιαζε. Το θέμα είναι ποιος θα είναι αυτός. Ποιος θα είναι το πάνω. Και με συγχωρείς που δεν είμαι αφηρημένος. Απλώς ψάχνω έναν Παπαρηγόπουλο που τον έχω εδώ και τον διαβάζω αυτόν τον καιρό. Έτσι για να διαβάσουμε μια-δύο φρασούλες για να πάρουμε μια γεύση αυτής της υπέροχης ανάτος. Εδώ είναι ακριβώς από πίσω μου. Αυτής της υπέροχης γραφής που θα τη ζήλευε ο οποιοσδήποτε μεγάλος συγγραφέας. Είναι, αυτό τον καιρό διαβάζω ξέρεις, κάθε τόσο με πιάνει και διαβάζω κομμάτια του. Αυτό τον καιρό διαβάζω τα κείμενα για τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι για να πάρουμε τους επιγόνους, για να πάρουμε 45 παρήλθον έτη από του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 45 έτη αδιαλείπτων σχεδόν αγώνων, τους οποίους συνήθως με τα διαφορίας διεξερχόμεθα, εμείς οι ιστορικοί, θεωρούνται σε αυτούς ως απλά παίγνια των παθών. Τι υπέροχος είναι, έτσι. Δηλαδή είναι και των συμφερόντων της ομάδος των στρατηγών του Μεγάλου Ανδρός. Αδίκωστη αληθεία. Και εν το μέσο δε της φοβεράς εκείνης πάλης των επιγόνων, ουδέποτε οι του Αλεξάνδρου συναγωνιστέ ελισμόνησαν έτερων μέγαν σκοπών. Των σκοπών της παγιώσεως και της διαδόσεως του ελληνισμού
ή στα απότατα της Ασίας και της Λιβύης. Είναι ποιητής ο άνθρωπος, έτσι, δεν είναι τη σχολή των Ανάλ. Η σχολή των Ανάλ ασχολείται με μετρήσεις περισσότερο. Εντάξει, με θεματολογικά, είναι ενδιαφέροντα πολύ βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπροντέλ έχει... Α, ναι. Ναι, προς Θεού, αστεία τώρα. Όχι, και ο Μαρκ Μπροκ. Ο Μπροντέλ γράφει πάρα πολύ ωραία, δεν χωράει εμφιβολία. Ναι. Ναι. Αλλά όταν θέλω να πω ότι... Γράφουν ωραία. Θουκυδίδης. Ναι. Θουκυδίδης. Μα η ιστορική γραφή είναι μια μορφή λογοτεχνίας. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι ως προς τα καλολογικά της στοιχεία, γιατί ο Θουκυδίδης δεν διαθέτει καλολογικά στοιχεία, αλλά ως προς το ότι φτιάχνει η ίδια μια κυριολεξία για τον εαυτό της. Δηλαδή φτιάχνει μια κυριολεξία των λέξεων που χρησιμοποιεί, η οποία είναι σε ένα σύνολο, σε ένα σώμα γίνεται. Μα το ενδιαφέρον με το Θουκυδίδη, τώρα αλλάξει, είναι ότι επειδή δεν ήξερε, δεν είχε τα κείμενα που απαγγέλλονταν σε κάθε περίσταση, τα φανταζόταν. Και έβαζε τι είπαν οι Αθηναίοι στους μιλίους και τι είπαν οι μεν στους δε και ο περίφημος Επιτάφιος. Και εκεί φτιάχνει ένα παραμύθι, ένα μυθιστόρημα. Το οποίο είναι ότι υπάρχει καλύτερο ρετάκι από αυτό τον Επιτάφιο του Περικλή, που είναι ο Θουκυδίδης είναι, δεν είναι ο Περικλής βέβαια. Δεν είναι αριστούργημα με αυτό το πράγμα. Φιλοκαλούμεν με τευτελείας. Άκου, φιλοκαλούμεν με τευτελείας. Δηλαδή, ποιος άλλος είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα. Φιλοκαλούμεν με τευτελείας. Δηλαδή, χωρίς να περνάμε τα όρια της οικονομίας στις λέξεις. Ναι. Και βέβαια, να σου πω, ξεφύγαμε όπως είπες, αλλά βλέπεις πού μας οδηγεί ο Παπαρηγόπουλος. Θέλω να πω, ο Παπαρηγόπουλος μας οδηγεί στα μεγάλα μεγέθη της ιστοριογραφίας, όπως είναι ο Θουκυδίδης. Μα όταν μιλάμε για τον Παπαρηγόπουλο, ο Θουκυδίδης μας έρχεται στο μυαλό. Απολύτως. Διότι, εντάξει, όπως ξέρουμε το Βυζάντιο, ο πρώτος που μιλάει για το Βυζάντιο, εντάσσει το Βυζάντιο μέσα στη συνέχεια, είναι ο Ζαμπέλιος. Ο οποίος και αυτός έχει μια ποιητική γραφή. Το θέμα είναι ότι η χειρονομία του Παπαρηγόπουλου είναι τόσο μεγάλη και τόσο γενναιόδορη από μια άποψη, που δεν συγκρίνεται με καμία. Δηλαδή έφτιαξε ένα θόλο για το ελληνικό έθνος. Και τι ήταν το ελληνικό έθνος. Ναι. Τίποτα. Τι ήταν. Όχι μόνο ένα θόλο, έφτιαξε ένα σπίτι, έφτιαξε μια συνείδηση, έφτιαξε μια συνείδηση. Δεν θα ήταν δυνατό ποτέ οι Έλληνες της Βαβυλωνίας του Δημήτριου Βυζαντίου να γίνουν οι Έλληνες σήμερα. Αν δεν υπήρχε αυτή η λογική του Παπαρηγόπουλου, η οποία επιδρά και στην εκπαίδευση, παντού. Και δηλαδή η έννοια του έθνους που συνδέεται από ένα πολιτισμό και από μια γλώσσα. Αυτή είναι η προσφορά του. Και λέει, δεν πάει να είσαι Αρβανίτης, δεν πάει να είσαι Βλάχος, δεν πάει να είσαι Σλάβος. Τι μας νοιάζει εμάς αυτό. Το αίμα δεν μιλάει, το λέει ο άνθρωπος συνεχώς. Το αίμα δεν μιλάει. Μιλάει η συνείδηση. Και τη συνείδηση τη διαμορφώνει η εκπαίδευση. Και την εκπαίδευση ο πολιτισμός. Και πολιτισμός των Ελλήνων είναι η γλώσσα. Το λέει συνεχώς. Και η θρησκεία βέβαια γι' αυτόν, αλλά η γλώσσα και η θρησκεία είναι ταυτόσημα. Γιατί η θρησκεία εκείνη τη εποχή είναι φορέας γλώσσας. Καλά έκανες και ανέφερες το Βυζάντιο, το έργο του, τη Βαβυλωνία δηλαδή του Βυζαντίου, διότι εμένα, τώρα που το ξαναδιάβασα, το είχα δει παλιά στην παράσταση του Κουν, το είχα μετά και σε μια άλλη παράσταση του φίλου μου, του Βασίλη Παπαβασιλείου, αλλά τώρα το ξαναδιάβασα έτσι, επί τη ευκαιρία του βιβλίου που έγραψα. Αυτό που σου προξενεί απορία είναι ότι αυτοί, ενώ μιλάνε άλλη γλώσσα ο καθένας, ενώ δεν μπορούν να συνεννοηθούν, αλλιώς εννοεί ο ένας, ο Αρβανίτης, τη λέξη κουράδι και αλλιώς την εννοεί ο κριτικός.
Ο κριτικός λέει το κουράδι το πρόβατό του, ο Αρβανίτης το λέει έτσι όπως το λέμε και εμείς σήμερα. Ο σοφολογιότατος το λέει σκορ. Με συγχωρείς. Νομίζω πάγωσε η εικόνα του. Στο τέλος καταφέρνουν και συνεννοούνται και τα βρίσκουν. Και πώς γίνεται αυτή η υπέρβαση? Διότι όλοι τους έχουν ένα κοινό αίσθημα. Ποιο είναι αυτό το κοινό αίσθημα? Είναι ότι η συνάντησή τους γίνεται μερικές ημέρες μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου και όλοι είναι χαρούμενοι από την έκβαση της ναυμαχίας. Και πάνω σε αυτό το κοινό αίσθημα οικοδομείται η κοινωνική συνοχή. Παρά τις δυσκολίες που έχουν μεταξύ τους. Για να σου πω και κάτι, θα νομίζω ότι αυτό αξίζει τον κόπο επί τη ευκαιρία των διακοπτών να γίνει μια δημόσια συζήτηση σε αυτό, ότι εάν είχαμε ακούσει τους συγγραφείς μας και τους ποιητές μας, μέσα σε αυτούς βάζω και τον Παπαρηγόπουλο εννοείται, έτσι, κατά μείζωνα λόγο, το γλωσσικό πρόβλημα δεν θα είχε υπάρξει. Το γλωσσικό πρόβλημα το έφτιαξαν οι γραμματικοί με τους κανόνες τους. Ο Σολομός δεν είχε πρόβλημα να γράψει στη γλώσσα που έγραφε, ο Κάλβος έγραφε σε μια άλλη τελείως γλώσσα από τον Σολομό και ο Παπαρηγόπουλος στη δική του δεν είχε κανείς τους πρόβλημα με τα ελληνικά του. Τα ελληνικά τους ήταν όλων το αρκετά δυνατά ώστε να τους επιτρέπουν να κάνουν και ποίηση και να δημιουργούν έργα όπως ο Παπαρηγόπουλος. Και μιας που μιλάμε για την επιρροή του Παπαρηγόπουλου στη συνέχεια, δεν θα είχε υπάρξει ο Καβάφης χωρίς τον Παπαρηγόπουλο από πίσω του. Όλα αυτά τα ιστορικά ποίηματα, η άνεση με την οποία κυκλοφορεί ο Καβάφης στην ελληνική ιστορία, στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, στο βασιλέα Κυρμανουήλ τον Κομνηνό, στους Αλεξανδρινούς, πού την οφείλει? Την οφείλει στην οικοδομή που έχει φτιάξει γι' αυτόν ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Δεν θυμάμαι πού, έχω διαβάσει, δυστυχώς δεν έχω την αναφορά, γιατί το αρχείο μου είναι λίγο χαοτικό, ότι ο Παπαρηγόπουλος ήταν το αγαπημένο ανάγνωσμα του Καβάφη μέχρι τα τελευταία του. Είναι φανερό, γιατί πράγματι, όπως λες, δανείζεται πολλά εδάφια από μέσα. Και ίσως αξίζει και μια διατριβή κάποιος να γράψει για τα δάνεια του Καβάφη από τον Παπαρηγόπουλο. Έχεις απόλυτο. Και σας λέω, ήταν το 19ο αιώνα το Ευαγγέλιο όλων των μορφωμένων και ημιμορφωμένων Ελλήνων, ο Παπαρηγόπουλος. Όλοι τον διάβαζαν. Σε όλα τα σπίτια υπήρχε μια σειρά της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Και εσύ παρέλαβες μία, εγώ παρέλαβα μία άλλη και όλοι μας έχουμε κάποια ιστορία του Παπαρηγόπουλου. Η τελευταία που θυμάμαι ήταν του Ελευθερουδάκη, αν δεν απατώμε, μια πεντάτομη. Ναι. Και μετά ξαναβγήκε στην δημοτική, μια μεταγλωτισμένη, η οποία τέλος πάντων έτσι... Καλά, αυτό είναι. Την είχε βγάλει και ο Γαλαξίας, όλη την ιστορία του ελληνικού έθνους, την οποία την έχω γιατί είναι πιο εύχρηστη. Είναι, εμένα μου αρέσουν τα βιβλία τσέπη. Είναι εύχρηστη. Την κουβαλάς παντού, ας πούμε, μαζί. Νάτος κιόλας. Νάτος, η συγγνωμία του. Όπα. Όχι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι... Άξιζε να θυμίσουμε λιγάκι και μια άλλη έννοια την οποία φέρνει στην ιστορία ο Παπαρηγόπουλος, που είναι η έννοια της συνέχειας μέσα στο χρόνο. Και να ταυτίσουμε αυτή την αναζήτηση της συνέχειας μέσα στο χρόνο με την αναζήτηση των ετεροχθόνων του Κολέτη, των μεγαλοειδεατών, του Ελευθερίου Βενιζέλου αργότερα, τη συνέχεια μέσα στο χώρο. Αυτά τα δύο ταυτίζονται στο μυαλό του Παπαρηγόπουλου, γιατί κακά τα ψέματα ο Παπαρηγόπουλος ήταν αλυτρωτιστής. Δηλαδή πίστευε στον αλυτρωτισμό, ήταν ο παδός του Κολέτη. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Και ταύτισε τη δικιά του αναζήτηση της ιστορίας της συνέχειας μέσα στον χρόνο με τη συνέχεια
του πολέτη μέσα στο χώρο. Αυτά τα δύο είναι ενδιαφέροντα να τα κάνουμε, να τα φέρουμε μαζί. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι εντάξει, τώρα μου... γιατί εν τέλει ήταν Έλληνας. Και δεν υπάρχει ελληνική σκέψη. Όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχει ελληνική σκέψη χωρίς αναφορά στο χώρο. Η ελληνική σκέψη είναι πάντα προσδιορισμένη, ακόμα και από τον Πλάτωνα ακόμη, έτσι. Δηλαδή, ο Πλάτων δεν σκηνοθετεί τυχαία. Χρόνος, και... χρόνος. Ναι, χρόνος. Εννοείται. Ο χρόνος εννοείται. Αλλά είναι ο χώρος. Αν δεν αισθανθούν ότι πατάει το πόδι τους κάπου, δεν μπορούν να σκεφτούν. Και εκεί είναι και η βασική μας διαφορά από την Ιουδαϊκή σκέψη. Έτσι. Γι' αυτό και η ελληνική σκέψη δεν έχει, η αρχαία ελληνική σκέψη δεν έχει επέκεινα. Οι Ιουδαίοι είναι πάντα επέκεινα, είναι η γη της επαγγελίας, είναι το κάπου αλλού. Οι Έλληνες είναι το εδώ, στην Αθήνα. Πού ήταν ο Σωκράτης, εδώ. Πού γίνεται η συζήτηση περί δικαίου, εδώ, στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό που είπες για τον Παπαρηγόπουλο είναι σωστό. Αυτό που εμένα πραγματικά, δηλαδή, που νομίζω ότι και αυτό είναι μέσα στα ανολοκλήρωτα που μας άφησε η Ελλάδα και αν θες με διορθώνεις ως ιστορικός, έτσι, για να μην λέω αυθαιρεσίες. Όχι, θέλω να πω ότι μέσα στα ανολοκλήρωτα που άφησε η Ελλάδα είναι η... με συγχωρείς, εγώ σέβομαι τις αυθεντίες. Έλα, μωρέ. Όχι, που με συγχωρείς, υπάρχει μια authority σε όλα. Τι να κάνουμε, αν δεν υπάρχει authority, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κιόλας, έτσι. Δεν ξέρουμε πού πατάμε. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν σου κάνω πλάκα τώρα, θέλω να πω ότι εν τέλει η αποτυχία του ελληνικού κράτους να εντάξει στους κόλπους του τη δυναμική του μείζωνος ελληνισμού εντός εισαγωγικών οδηγεί στη μικρασιατική καταστροφή, διότι εκεί πέρα προσπαθεί δια της βίας να εντάξει τις δυνάμεις του ελληνισμού με αποτέλεσμα να τους μετατρέψει σε πρόσφυγες. Τους εντάξει γιατί... με άλλο τρόπο στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι αλλά... ενδιαφέρον. Δεν... Με μια καταστροφή τους εντάξει στην Ελλάδα. Ναι, αλλά χάνει τη δύναμή του. Τους. Δηλαδή και την κερδίζει εν μέρη. Γιατί σκέψου λέω τη σύγχρονη Ελλάδα χωρίς τους πρόσφυγες. Και χωρίς τις προσωπικές που έφεραν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, θα ήμασταν ακόμα πολύ φτωχοί. Από το Σεφέρι μέχρι τον Ωνάση, το Σικουτρί... Ο Νουκέστη. Αλλά το θέμα είναι ότι σκέφτομαι... Ναι, έτσι, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτομαι πάντα... Εντάξει, οι συγκρίσεις αυτού του τύπου δεν είναι απολύτως θεμητές, αλλά κάπως σε βοηθάνε ως εικόνα, ας πούμε, ότι το 48 το Ισραήλ, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καλέσει την εβραϊκή διασπορά για να επανδρώσει το κράτος του. Και τα καταφέρνει επιτυχώς. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Θα μου πεις, ήταν άλλη εποχή. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά δεν το κάναμε. Και εκεί πέρα είναι μέσα στα ανολοκλήρωτα σημεία της δικής μας κρατικής συγκρότησης. Και είχαμε ισχυρό ελληνισμό. Όχι, εντάξει, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Ισχυρό, είχαμε τον ισχυρότερο ελληνισμό από αυτόν που υπήρξε μέσα. Θέλω να πω, οι μεγάλοι όλοι ήταν έξω. Εν πάση περιπτώσει, μέσα ήταν οι ήρωες. Ωραία, είναι αυτοί που πολέμησαν, που δώσαν το αίμα τους κλπ. Καμία αντίρρηση. Αλλά οι προσωπικότητες οι πιο σημαντικές ήταν εκτός. Ή ήταν ετερόχθονες, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ετερόχθονες. Και μερικοί ήταν και σαΐ διασπορά. Και σήμερα, ποια είναι η φιλοδοξία μας. Η ιστορία συνεχίζεται. Είναι να ξαναφέρουμε τα μορφωμένα παιδιά που φύγαν τα τελευταία 20 χρόνια και πήγαν στην Δύση, πήγαν στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αγγλία, για να κάνουν καριέρα. Αυτή η φιλοδοξία μας είναι τουλάχιστον να φέρουμε αυτούς, τους αυτόχθονες, ετερόχθονες. Αυτούς που γεννήθηκαν εδώ και μας νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελεί.
την αρχή μιας άλλης συζήτησης ότι έχουμε ήρωες οι οποίοι όμως μετά δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον ηρωισμό τους. Βέβαια. Νομίζω ότι τον τιμήσαμε επαρκώς, έτσι, Θάνο, τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Έχει ακόμα, έχει πολλά. Είναι σπουδαίος. Εγώ τον θαυμάζω. Και όσο τον διαβάζω και το λέω και στους ακροατές πάντα, διαβάζετε Παπαρηγόπουλο, διαβάζετε ελληνισμό του 19ου αιώνα, έχετε πολλά να μάθετε. Και όχι μόνο Παπαρηγόπουλο, και τον Ζαμπέλιο, και τον Κορομιλά, και τον Φιλίμωνα, και ουκέστη αριθμός, όπως είπε σωστά. Είναι πάρα πολύ. Τα θεμέλια που βάζουν οι λόγοι του 19ου αιώνα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κατοπινή μας εξέλιξη. Πάρα πολύ σημαντικά. Μα μόνο αυτό στον Κοραή και στους λογίους της εποχής του μπορούμε να πιστώσουμε το γεγονός ότι πήραν μία ελληνική γλώσσα και τις μάθανε, την προσαρμόσανε στις επιταγές της επιστήμης της εποχής τους. Δεν θα είχαμε επιστήμη χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Πήραν τα ελληνικά και μετέφρασαν ό,τι είχε ανακαλύψει η επιστήμη στην Εσπερία. Ωραία. Αυτά είναι. Μπορούμε να ευχηθούμε καλό βράδυ, που λένε. Ακριβώς. Καλό βράδυ και καλή ανάμωση. Και στο επανειδήν, Θάνο. Επανακούσεστε. Στο επανακούσεστε. Έλα, Τάκη μου, χάρηκα που σε είδα. Γεια σας, και εγώ. Γεια σας.